Καλό μεσημέρι. Είχαμε την ευκαιρία, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, να έχουμε μια αναλυτική συζήτηση γύρω από τα θέματα τα οποία απασχολούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθώς η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού συμπίπτει ουσιαστικά με την κορύφωση μιας διαδικασίας διαλόγου για τα ζητήματα που σχετίζονται με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση, τον Καλλικράτη. Όπως γνωρίζετε από το δικό σας ρεπορτάζ, αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από πέρσι. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τα ελληνικά δεδομένα, με την έννοια ότι ποτέ άλλοτε δεν είχε διαθεθεί ένας τόσος πολύ μεγάλος και ικανός χρόνος για να συζητήσουμε για τις αναγκαίες, όριμες αλλαγές, κατά τη γνώμη μας, που πρέπει να κάνουμε στο θεσμικό πλαίσιο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όλες τις μορφές, με απευθείας επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης, με τους αιρετούς, αλλά και με όλους, αν θέλετε, τους φορείς που εμπλέκονται στην υπόθεση της αυτοδιοίκησης. Δημοτικές κινήσεις, πολίτες. Θα έλεγα ότι είναι ένα πανηγύρι διαλόγου. Φιλοδοξούμε να είμαστε σε θέση να νομοθετήσουμε για αυτές τις αλλαγές μέσα σε αυτή την χρονιά, έγκαιρα, ώστε και οι εμπλεκόμενοι με την αυτοδιοίκηση να γνωρίζουν αρκετά πριν τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ποιο θα είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ξέρετε και γνωρίζουμε όλοι ότι η συζήτηση αυτή διεξάγεται μέσα σε δύσκολες συνθήκες δημοσιονομικές πρώτα απ' όλα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σχεδιαζόταν ο Καλλικράτης, οι συνθήκες ήταν πολύ πιο καλές. Υπήρχαν λιγότεροι περιορισμοί. Δεν νομίζω όμως ότι οι υπαρκτές και πραγματικές δυσκολίες πρέπει να μας οδηγήσουν να χάνουμε το σήμερα και τις δυνατότητες που υπάρχουν, παρά αυτές τις δυσκολίες, να κάνουμε αλλαγές οι οποίες είναι όριμες. Αλλαγές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Δήμων, αλλαγές που σχετίζονται με τον νέο ρόλο που πρέπει η αυτοδιοίκηση να παίξει στα ζητήματα του περιφερειακού σχεδιασμού και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, αλλαγές που σχετίζονται με την ίδια την συμμετοχή των πολιτών, μια και η αυτοδιοίκηση είναι ο κατεξοχήν εκείνος χώρος που είναι πιο κοντά ως θεσμός στον πολίτη και προσφέρεται για να παίρνει σάρκα και οστά αυτό που ονομάζουμε λαϊκή συμμετοχή. Εκεί βέβαια γνωρίζετε ότι υπάρχει και ανάλογη πρόταση για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Ενός εκλογικού συστήματος που μέχρι τώρα χαρακτηριζόταν από μια παραμορφωτική τελικά επίδραση στους πραγματικούς τοπικούς συσχετισμούς. Ταυτόχρονα ανταλλάξαμε μια απόψεις και ενημερώσαμε τον Πρωθυπουργό για αυτά όλα τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προωθήσει μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ είναι κατατεθειμένο το γνωστό πολυνομοσχέδιο Σκούπα, το οποίο έρχεται να απαντήσει σε αρκετά σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους αιρετούς, τις ΔΕΙΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυσης και Αποχέτευσης. Θέλω να σας θυμίσω για τις πρωτοβουλίες που μέχρι τώρα έχουμε πάρει, ιδιαίτερα για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους και τους ορεινούς δήμους, την έκτακτη επιχορήγηση των 20 εκατομμυρίων ευρώ, τις στοχευμένες προσλήψεις που μόλις πριν από τρεις, νομίζω, εβδομάδες εγκρίναμε για ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε αυτούς τους δήμους, κινήσεις απαραίτητες για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν τελικά να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες που έχουν στις δεδομένες συνθήκες οι ίδιοι δήμοι. Εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα βοηθήσει στην ορίμανση μελετών, στην απορρόφηση κονδυλίων. Έχουμε συνείδηση ότι δεν είναι όλοι οι δήμοι
ίδιοι στη χώρα. Και μια από τις αλλαγές και το πνεύμα των αλλαγών που θέλουμε να προωθήσουμε είναι ακριβώς η κατηγοριοποίηση των σημερινών δήμων. Άλλες είναι η πραγματικότητα σε ένα δήμο αστικό, σε ένα δήμο της Β' Αθήνας, άλλη σε ένα αγροτικό, άλλη είναι η πραγματικότητα στο χωριό του Πρωθυπουργού, στο Αθαμάνιο. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε με αντίστοιχες πολιτικές όλες τις κατηγορίες των δήμων. Και θα είναι μια δουλειά που θα γίνει πρώτη φορά και νομίζω ότι αυτή πρέπει να αποτυπωθεί πια και στον τρόπο της κρατικής επιχορήγησης προς αυτούς τους δήμους. Η κυβέρνησή μας έχει αυτή τη στιγμή δρομολογήσει προγράμματα από τα ΕΣΠΑ της τάξης των 2,27 δισεκατομμυρίων, τα οποία αφορούν τους δήμους. Υλοποιείται το πρόγραμμα για τα ληξιπρόθεσμα ποσού 326 εκατομμυρίων, ενώ επιπλέον υπάρχει το πρόγραμμα, μέσω του προγράμματος αξία, αυτό που αφορά για τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Η ανταπόκριση είναι ενθαρρυντική. Ενώ μέσα από τις αλλαγές που προτείνουμε σε αυτό το πολυνομοσχέδιο Σκούπα είναι η συγκρότηση μιας ειδικής γραμματείας για την ηθαγένεια. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν πέρα από την πολύ μεγάλη αλλαγή που είχαμε κάνει ως κυβέρνηση με την ψήφιση του νέου νόμου, έτσι ώστε η πραγματικότητα πια όσων ετούνται ηθαγένειας και πολιτογράφησης να είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που είναι μέχρι σήμερα, που δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα και να τελειώσω εγώ. Κουβεντιάσαμε για τα ζητήματα που απασχολούν την Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων. Έχουμε στα χέρια μας το νέο νόμο για την προώθηση των δικαιωμάτων των φύλων, ένας νόμος ο οποίος κινείται στην λογική της αρχής για ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανάμεσα στα φύλα. Τελευταίο θέμα που κουβεντιάσαμε είναι τα θέματα που αφορούν τους συμβασιούχους. Γνωρίζετε την δέσμευση της κυβέρνησής μας να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα που χαρακτηρίζει την ελληνική πραγματικότητα, είτε της δημόσιας διοίκησης είτε των δήμων. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά, να καλωσορίσω για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να κάνουμε που να μας εισαγάγουν σε μια άλλη εποχή, ιδιαίτερα για το χώρο της αυτοδιοίκησης. Παρακαλούμε τον κύριο Πρωθυπουργό. Να σας χαιρετήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση σήμερα με τον Υπουργό και τους συνεργάτες του πάνω στα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα σοβαρό επίπεδο προετοιμασίας, ένα σοβαρό επίπεδο επεξεργασίας, γιατί πιστεύω ότι στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδίου για τον θεσμικό εξυγχρονισμό και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ο ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι κομβικός. Αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, αφορά τη σχέση του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, αφορά όμως και την ίδια την θεσμική συγκρότηση της κρατικής λειτουργίας, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι προβληματικό, είναι δυσλειτουργικό, είναι αντιπαραγωγικό και το χειρότερο, πολλές φορές είναι αδιαφανές και ευάλωτο σε κάθε είδους πελατειακές πρακτικές. Και είναι αυτό το πλαίσιο το οποίο εμείς επιθυμούμε να αναδιαμορφώσουμε, να μεταρρυθμίσουμε προς όφελος των αναγκών του πολίτη πάνω απ' όλα και με όραμα την εμβάθυνση της δημοκρατίας, το βάθεμα της δημοκρατίας, τη
της ισονομίας και της αξιοκρατίας. Θέλω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που θέτω εισαγωγικά να σας περιγράψω ορισμένες από τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, ουσιαστικές κατά τη γνώμη μου, που συζητήσαμε και έχουμε προετοιμάσει για την επόμενη περίοδο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από δύο παρεμβάσεις ιδιαίτερης σημασίας. Η πρώτη αφορά την θεσμική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο ζήτημα της ισότητας και παρά τις προσπάθειες εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τις διεθνείς συμβάσεις, η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί στην πράξη παραμένει μεγάλη. Στόχος λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας, της νομοθετικής πρωτοβουλίας, είναι η διάχυση της οπτικής του φύλου σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής, αλλά και η λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών, ώστε να γίνει ένα μεγάλο βήμα από την νομική ισότητα των φύλων που είναι κατοχυρωμένη στην πραγματική ισότητα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πια καιρός σε τέτοια θέματα η Ελλάδα, αντί να τρέχει ασθημένοντας να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να πρωτοστατεί σε τέτοιου είδους δράσεις, δημιουργώντας θετικό υπόδειγμα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και πρέπει να τονίσω εδώ ότι πρόσφατα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μας κατέταξε σε μια τιμητική θέση στις 16 πρώτες χώρες που προωθούν περισσότερο τα θέματα της ισότητας των φύλων. Και νομίζω ότι πρέπει να προσανατολιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση στο επόμενο διάστημα, και η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία είναι μια εξαιρετική νομοθετική πρωτοβουλία που προσπαθεί ακριβώς να εναρμονίσει την κατοχύρωση της ισότητας και στην πραγματική ζωή. Να εναρμονίσει την νομική κατοχύρωση με την πραγματική κατοχύρωση, ας το πω έτσι. Το δεύτερο που θέλω να αναφερθώ, η δεύτερη μεταρρύθμιση, αφορά την ιθαγένεια. Και εδώ πάμε να κάνουμε πράξη μια αρχή που είναι νομικά κατοχυρωμένη, αλλά στην πραγματική ζωή έχει πολλές δυσκολίες, τις οποίες τις γνωρίζουμε όλοι μας και κυρίως τις γνωρίζουν οι συμπολίτες μας που ζουν πάρα πολλά χρόνια στη χώρα, έχουν όλα τα τυπικά νομικά, όλες τις τυπικές και νομικές προϋποθέσεις για να αποκτήσουν την ιθαγένεια, αλλά στην πράξη δυσκολεύονται πάρα πολύ ή και δεν την αποκτούν. Θέλουμε λοιπόν να απλοποιήσουμε και να επισπεύσουμε τις διαδικασίες απόδοσης ιθαγένειας. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία ουσιαστικά μας οδηγεί σε έναν εξορθολογισμό, κυρίως ό,τι αφορά τη διαδικασία της συνένταξης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και των χρόνων που απαιτούνται. Σήμερα πιστεύω ότι έχουμε ένα απαράδεκτο, σχεδόν απαγορευτικό πλαίσιο, αυτή είναι η αλήθεια. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων και των συνεντεύξεων πιθανόν και κάποιοι εξημών εδώ να μην μπορούσαμε να απαντήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μας τιμά αυτό. Πρέπει να εξυγχρονιστεί λοιπόν άμεσα και να εξορθολογικοποιηθεί αυτό το πλαίσιο, να προωθηθούν κανόνες που θα υλοποιούν την νομοθεσία με απόλυτη διαφάνεια, αλλά και με την λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία. Όπως πρέπει δηλαδή να συμβαίνει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Και να έρθω τώρα στις δύο πιο, ας το πούμε έτσι, μακρόπνοες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, τις οποίες σας άφησα για το τέλος. Είναι και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε, αλλά νομίζω ότι ίσως θα είχε νόημα να αναφερθεί αργότερα ο Υπουργός, αν θέλει, σε αυτά, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα για τις βάσεις δεδομένων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις
δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης, αποβλήτων, σημαντικές πρωτοβουλίες, αλλά εγώ θέλω να μείνω στα μεγάλα. Όπως ακούσατε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εκκίνησης πλέον και τυπικά της διαδικασίας της διαβούλευσης που θα μας οδηγήσει, πιστεύουμε, μέχρι τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, στο να καταθέσουμε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Μια μεταρρύθμιση που ιεραρχείται ψηλά και θεωρείται ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στο πλαίσιο της δουλειάς του Υπουργείου, αλλά και στο σύνολο του κυβερνητικού έργου. Η μεταρρύθμιση αυτή προωθεί μια ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και εκτείνεται σε τέσσερα πεδία. Πρώτον, στον αναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους Δήμους και τις Περιφέρειες και στο κράτος. Δεύτερον, στον ριζικό εκδημοκρατισμό των αυτοδιοικητικών θεσμών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, το σύστημα εκλογής δημοτικών περιφερειακών συμβουλίων και δημάρχων και περιφερειαρχών, το σύστημα διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την θέσπιση της κοινωνικής συμμετοχής και του ελέγχου των πολιτών απέναντι στο θεσμό. Το τρίτο πεδίο αφορά τα οικονομικά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το τέταρτο αφορά στην αναπτυξιακή τους πολιτική. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης αυτοδιοίκησης. Η κυριότερη στόχευσή της όμως είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να αποτελέσει η αυτοδιοίκηση έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όπως θα γνωρίζετε άλλωστε, η κυβέρνηση προωθεί ήδη τη συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και αυτό το προωθεί μέσα από έναν ανοιχτό και αποκεντρωμένο διάλογο με παραγωγικούς φορείς, κλαδικούς φορείς, τοπικούς φορείς για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε τόπου ξεχωριστά. Το ξεκινάμε αυτό σε επίπεδο περιφερειακό και ευελπιστούμε να είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την προσπάθεια για την εκπώνηση περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι. Συνολικά, οι αλλαγές που σχεδιάζουμε και προωθούμε στην αυτοδιοίκηση, πέρα από το βάθεμα της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών, της διαφάνειας και του ελέγχου των διοικήσεων, της καλύτερης λειτουργίας ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, η προσπάθειά μας αυτή εισάγει και μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή που πιστεύω ότι είναι αναγκαία στον πολιτικό μας βίο, ιδίως τις μέρες αυτές που διάγουμε, τις μέρες μετά την κρίση. Και είναι η αρχή της συνεννόησης και της συνεργασίας. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μετά από 7 χρόνια κρίσης, η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική. Περνάμε σε μια νέα εποχή. Σε αυτή τη νέα εποχή, τίποτα δεν μπορεί να είναι όπως παλιά. Ούτε η οικονομία, ούτε το παραγωγικό σύστημα, το παραγωγικό μοντέλο, ούτε το πολιτικό σύστημα. Ούτε ο τρόπος διοίκησης, αν θέλετε, και διακυβέρνησης, αλλά και διοίκησης, ακόμα και των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, της διοίκησης σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και στους
στη συζήτηση και στο διάλογο που κάνουμε τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, πρέπει να αποτυπωθεί και στους κανόνες λειτουργίας και εκλογής του Κοινοβουλίου και άρα και των κυβερνήσεων, αλλά και στις κανόνες λειτουργίας και εκλογής των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πόσο δε μάλλον αν βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που συνειδητοποιούμε πια ότι χρειάζονται προγραμματικές συγκλήσεις, όχι κάτω από το τραπέζι αλλά πάνω από το τραπέζι, για να κυβερνιέται η χώρα, πόσο δε μάλλον αυτό θα είναι απαραίτητο και να κυβερνιέται ένας δήμος, μια περιφέρεια. Άρα λοιπόν, στην ουσία ανοίγουμε τη συζήτηση για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που θα εισάγει την αρχή της συνεννόησης και της συνεργασίας μέσω της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αφήνω για τελευταία αναφορά την προσπάθεια επίλυσης ενός χρόνιου ζητήματος που αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ίσως αυτό να είναι και ένα θέμα στο οποίο θα αναφερθώ όταν επισκεφτώ και το Υπουργείο της Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αλλά μιας και βρίσκομαι εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί το θέμα αυτό αφορά ως επιτοπλίστων και την αυτοδιοίκηση, τους δήμους, θα αναφερθώ και εδώ, είναι το θέμα των συμβασιούχων. Ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι το ζήτημα των συμβασιούχων είναι μια από τις πιο βαριές αμαρτίες του παλιού πολιτικού κατεστημένου. Μια βιομηχανία η οποία, θα το πω καθαρά, στήθηκε ως πελατειακό εργαλείο και είχε για χρόνια ως αποτέλεσμα την ομηρία και την εργασιακή ανασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Ψάχνουμε λοιπόν, διερευνούμε τη δυνατότητα μιας οριστικής επίλυσης αυτού του προβλήματος. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας από μια ξεκάθαρη διερεύνηση, το ποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εμείς τους αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενους πάνω απ' όλα, που βρίσκονται για χρόνια στη δημόσια διοίκηση και δεν τους αντιμετωπίζουμε με τα πελατειακά κριτήρια που τους αντιμετωπίζαν αυτοί που κάνανε αυτά που κάνανε στο παρελθόν. Να βρούμε λοιπόν ποιοι από αυτούς καλύπτουν με την εργασία τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Θέλουμε το ζήτημα αυτό, που αντιλαμβάνεστε ότι έχει και διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος, να επιληθεί με τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό στη βάση της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είμαι βέβαιος, και το γνωρίζετε κι εσείς, ότι το είδαμε άλλωστε και από διάφορους πηχαίους υποκριτικούς, κατά την άποψή μου, τίτλους εφημερίδων που ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και από τις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, ιδίως αξιωματικής, ότι γίνεται μια προσπάθεια παραπληροφόρησης για το θέμα αυτό. Ακόμα και λάσπης, θα έλεγα, μιλώντας για δήθεν ρουσφέτια και νομιμοποίηση σημερινής κυβέρνησης. Εδώ έρχεται στο νόμι παροιμία «Είπε ο γάιδαρος στον πεντινό κεφάλα». Δεν θέλω όμως να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω εξ αρχής να ξεκαθαρίσω ότι για μας αυτό που προέχει είναι η διερεύνηση του πραγματικού περιεχομένου της εργασιακής σχέσης αυτών των ανθρώπων, ανεξάρτητα του ποιος τους διόρισε εκεί. Δεν τους διορίσαμε εμείς, το μόνο σίγουρο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και σχεδιάζουμε να γίνει από ανεξάρτητο φορέα, που θα είναι είτε το ίδιο το ΑΣΕΠ είτε κάποιο ειδικό ανεξάρτητο όργανο που θα συγκροτηθεί από το ΑΣΕΠ, και η διερεύνηση αυτή θα γίνει στη βάση οριζόντιων αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν το χρόνο εργασίας και το περιεχόμενο της απασχόλησης. Και κατόπιν θα πρέπει να υπάρξει μια διεξοδικότατη διαδικασία διαβούλευσης και με τα πολιτικά κόμματα, τους εμπλεκόμενους φορείς, θεσμικούς φορείς, πριν καταλήξουμε στις όποιες αποφάσεις. Κλείνω λοιπόν με μια, νομίζω, αναγκαία επισήμανση. Μια γενική επισήμανση. Για εμάς η έννοια μεταρρύθμιση,
ο όρος εξυγχρονισμός που έχει τραυματιστεί στη χώρα την εποχή των χρηματιστηρίων, της Siemens, της Ολυμπιάδας. Παρόλα αυτά, οι έννοιες αυτές για μας δεν είναι έννοιες αφηρημένες ηθικές έννοιες. Το μεγάλο ζητούμενο σε κάθε μεταρρυθμιστική και εξυγχρονιστική πρωτοβουλία είναι το κοινωνικό της πρόσημο. Το ποιος πραγματικά ωφελείται, το ποιες αξίες προωθούνται. Το κριτήριο για τη δική μας κυβέρνηση είναι το αν από κάθε θεσμική παρέμβαση παράγεται κοινωνικό όφελος, ενισχύεται η δημοκρατία, στηρίζονται οι πολίτες, οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να δουλέψουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους. Αυτό μας απασχολεί και όχι το αν θα εξυπηρετηθούν συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων, μεγάλων ή μικρών, το αν θα παραχθεί όφελος οικονομικό ή πολιτικό για κάποιους λίγους. Η δική μας λογική είναι λίγο διαφορετική από αυτή που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στις κυβερνήσεις σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το πολιτικό όφελος ή το πολιτικό κόστος, και με αυτή τη λογική προχωράμε σε κάθε τομέα της κυβερνητικής δουλειάς, προσανατολισμένη πάντοτε στην απόλυτη διαφάνεια και στον κοινωνικό διάλογο. Ακόμα και αν ορισμένες φορές αυτή την σταθερή μας επιλογή την πληρώνουμε με πολιτικό κόστος. Αλλά είναι μια σταθερή επιλογή, την οποία την έχετε δει. Όχι μόνο στη δουλειά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, όχι μόνο στην προσπάθειά μας για μεταρρυθμίσεις που θα αφήσουν ένα στίγμα και ένα κοινωνικό πρόσημο σημαντικό σε μια περίοδο κρίσης και δημοσιονομικής προσαρμογής. Μιλάω για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν γίνει άνετα, πολύ πιο άνετα, στην περίοδο που είχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τότε που λεφτά υπήρχαν, όπως έλεγαν κάποιοι. Αλλά δυστυχώς δεν μεταρρυθμίστηκε το κράτος. Δεν επανιδρύθηκε, όπως κάποιοι άλλοι υποσχέθησαν. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ. Είναι βασική μας προτεραιότητα και επιλογή να προχωρήσουμε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και θα το κάνουμε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Είμαι στην διάθεσή σας και εγώ και ο Υπουργός να απαντήσουμε στις όποιες ερωτήσεις θέλετε. Λοιπόν, σε απευθεία συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, με το Υπουργείο Εσωτερικών, παρακολουθούσαμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός.